waste. Θα δούμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, βλέπουμε ότι θα συζητήσουμε για το πώς αξιοποιούνται τα λεωφορεία και γίνονται επιχειρήσεις. Πλέον τα λεωφορεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους λόγους. Πάρα πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία και παίρνουν παλιά λεωφορεία και τα φτιάχνουν από καφέ, από εστιατόρια μέχρι και ξενοδοχεία. Όπως τα συγκεκριμένα πλάνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι στο συγκεκριμένο χώρο υπάρχει σαλόνι, υπάρχει κουζίνα, διαθέτουν μέχρι και τζάκι όπου μπορεί κάποιος να πάει να νοικιάσει και να μείνει εκεί κανονικά, σαν να έμενε σε ένα κανονικό ξενοδοχείο. Πάμε να δούμε εδώ όμως στην Ελλάδα τι γίνεται και με ποιον τρόπο κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία και εκμεταλλεύτηκαν τα λεωφορεία με ένα διαφορετικό τρόπο. Όταν δεν θέλεις να εγκαταλείψεις την επιχείρησή σου, απλά ποντάρεις άλλο σημείο. Μεταφέρεις την επιχείρησή σου σε χώρο όπου θεωρείς ότι θα έχεις καλύτερη πελατεία. Αυτό έκανε και ο κύριος Λάζαρος Πολυχρονόπουλος. Είναι ένα λεωφορείο κινητό κατάστημα με άδεια κυκλοφορίας κανονικά. Έχει δικαίωμα να κυκλοφορείται σε όλη την Ελλάδα, χωρίς να έχει πρόβλημα. Λειτουργεί σαν καφετέρια υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες περιοχές με άδεια. Έχει δικαίωμα να λειτουργήσει και σαν καντίνα με τις άδειες της καντίνας, αλλά και σαν κινητό κατάστημα. Οι 10 σεφ ήταν μέσα στο λεωφορείο και εξυπηρετούσαν κόσμο άνετα. Είναι ένα κινητό κατάστημα, δηλαδή, στα ελληνικά, μπορεί να γίνει καφετέρια, μπορεί να γίνει πιτσαρία, μπορεί να γίνει εστιατόριο, μπορεί να γίνει ό,τι θέλει ο πελάτης. Νοείται ότι χρειάζεται κάποιο budget, έτσι, για να κάνεις μια τέτοια επένδυση. Μπορεί σε κάποιος να φανεί ακριβό, μπορεί σε κάποιος φθηνό. Αν δει όμως λογικά το πώς συστήνεται ένα food truck, είναι φθηνό. Με την έννοια πια ότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω 2 καταστήματα. Έχω επενδύσει πάρα πολλά λεφτά στο να τα εξοπλίσω. Εδώ σου δίνεται η ευκαιρία να κάνεις ένα κατάστημα το οποίο να μπορείς ανά πάσα στιγμή να το πάρεις και να το πας αλλού. Εάν μου γίνεται, δεν πετύχει. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες. Ένας επιχειρηματίας, αν το βάλει κάτω και το δει, συμφέρει πιο πολύ το κινητό κατάστημα, δεδομένου ότι αν δεν κάνει θέση, παίρνει το μαγαζί του και φεύγει. Δεν χάνει cents από την όλη επένδυση στην προκειμένη περίπτωση. Σε άλλη περίπτωση, πάει, δίνει τα λεφτά του, κάνει την ανακαίνισή του τα πάντα και όταν έρθει η ώρα να φύγει, το μόνο πράγμα που παίρνει είναι τα μηχανήματα. Εδώ το μαγαζί σου είναι πάνω σε ρόδες. Και να καλωσορίσουμε στο στούντιο τον Λάζαρο Πολυχρονόπουλο, ελεύθερος επαγγελματίας. Ουσιαστικά είστε ο άνθρωπος ο επιχειρηματίας που έχει τη συγκεκριμένη επιχείρηση με το λεωφορείο, έτσι. Πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία και φτιάξατε τη συγκεκριμένη επιχείρηση στο λεωφορείο? Στο λεωφορείο? Ήταν μια ιδέα την οποία πήγαμε στη Γερμανία να πιστοποιήσουμε κάτι άλλο και απλά το είδαμε και το υλοποίησαμε. Mm-hmm. Σας άρεσε δηλαδή σαν ιδέα, το φέρετε από το εξωτερικό ουσιαστικά, έτσι? Στο εξωτερικό είδαμε άλλου είδους extreme κατασκευές και απλά εμείς είπαμε να πρωτοτυπήσουμε. Βρήκαμε ένα λεωφορείο και απλά το μετατρέψαμε. Ήταν εύκολο? Όχι. Δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε να μπει στη διαδικασία να αναζητήσει κάποιο παλιό λεωφορείο? Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε και δεν ξέρω αν έχει και κάποιο κόστος όλο αυτό? Το κόστος έχει κάποιο κόστος. Ιδίως όταν κάνεις για πρώτη φορά ένα όχημα, πάντα το κόστος ξεφεύγει. Εντάξει, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να το σχεδιάσουμε από την αρχή και να το υλοποιήσουμε. Τα λεωφορεία, αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται για τέτοιου είδους περιπτώσεις, για τέτοιου είδους καταστήματα εντός αγωγικών, πού τα βρίσκεται? Είναι από τον ΟΑΣ, τα βρίσκεται από τα ΚΤΕΛ? Ως επιτοπλίστων κυνηγάμε από τα αστικά ή από τον ΟΑΣ. Είναι λεωφορεία τα οποία κόβονται και απλά εμείς τα παίρνουμε και τα μεταποιούμε. Mm-hmm. Πόσες τέτοιες επιχειρήσεις έχετε αυτή τη στιγμή? Τρεις. Τις οποίες είναι καντίνες, είναι καφέ, Όχι, εμείς... είναι εστιατόρια, εμείς δεν τα λέμε. Είναι ξενοδοχεία, τι είναι? Εμείς δεν τα λέμε καντίνες.
θέλουμε να αναπτύξουμε λίγο, να το ομορφαίνουμε. Έτσι. Είναι κάτι ποιοτικό γιατί πληρεί όλες τις προδιαγραφές, περνάει από το υγειονομικό, έχει όλες τις πιστοποιήσεις του, αλλά ξεφεύγουμε από το βρώμικο που το λέμε καντίνα κτλ. Τα λέμε food truck. Mm-hmm. Έχουμε στήσει ένα μαγαζί το οποίο το λέμε τα τσιριχτά, έχει κρέπες, βάφλες και λουκουμάδες και την coffee bar, η οποία δίνει καφέ. Και τώρα πάμε να στήσουμε το πρώτο food truck park στην Ελλάδα. Ωραία. Αυτό πότε αναμένεται να γίνει? Είναι πρωτοπορία Θεσσαλονίκη, έτσι, Βόρεια αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ναι. Αυτό αναμένεται να έχει έναρξη 1 Απριλίου. Να φαίνεται σαν ψέμα. 1 Απριλίου. Πού? Βλέπουμε και τα σχέδια. Είναι Καλλιδοπούλου με Βασιλή Σόλγας. Ναι. Πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία, τι έγινε, αν έπρεπε να συνενέσει η περιφέρεια, δίνει άδεια η περιφέρεια, τι ακριβώς γίνεται? Όχι, από εκεί δεν έχει να κάνει με την περιφέρεια. Κάναμε μια πρόταση στο Δήμο Θεσσαλονίκης να κάνουμε το πρώτο food truck park στην Ελλάδα, δίνοντάς μας ένα σημείο κάπου στην παραλιακή. Mm-hmm. Δεν ήταν εφικτό και αναγκαστικά βρήκαμε χώρο τον οποίο τον νοικιάσαμε και το υλοποιούμε μόνοι μας στην Καλλιδοπούλου. Οπότε θα είναι ένας χώρος που θα έχει τι μέσα, πόσα λεωφορεία? Θα έχει 5 λεωφορεία, τα οποία θα είναι ένα λεωφορείο με γλυκό, ένα λεωφορείο καφέ, ένα λεωφορείο θα έχει φαγητό, ένα λεωφορείο το κυνηγάμε παγωτό και ένα λεωφορείο θα έχει πίτσα και μακαρόνι. Και θα έχει κοινόχρηστο όλο το κομμάτι του με τα τραπεζοκαθίσματα. Mm-hmm. Θα έχει κάτω συνθετικό χλωοτάπητα να θυμίζει πράσινο και μέσα σε όλη την Τσιμεντούπολη θα έχει ένα food truck park. Τώρα συμφέρει όλο αυτό για εσάς που μπήκατε, δεν έχει πολύ καιρό που μπήκατε στην συγκεκριμένη αγορά. Η αγορά θα το δείξει. Mm-hmm. Εμείς έχουμε όνειρα και μας αρέσει να πρωτοπορούμε. Λογικά η αγορά θα το στηρίξει. Ωραία. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα πάνε όλα καλά. Θα δημιουργηθεί λοιπόν, όπως είπαμε, το πρώτο food truck park, έτσι, και θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Πολλοί επιχειρηματίες, επαγγελματίες θα εστιάσουν εκεί, θα πάρουν ιδέες, έτσι θεωρώ, και θα ανταλλάξετε βέβαια και τις απόψεις και θέλω να ελπίζω ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Θα παροτρύνατε άλλους επαγγελματίες να μπαίνανε στο συγκεκριμένο κομμάτι? Ναι, αρκετούς. Εμείς απλά το στείλουμε. Ουσιαστικά αλυσίδες καταστημάτων ή επιχειρηματίες θα έρθουν να το δουλέψουν. Εμείς στείνουμε όλο το πάρκο. Mm-hmm. Πώς το φαντάζεστε? Τι εννοείτε? Αν θεωρείτε ότι μπορεί να έχει μεγαλύτερη, να επεκταθεί περισσότερο, αν θεωρείτε ότι μπορούν να μπουν και άλλα λεωφορεία και άλλα είδη μέσα. Όχι, στο συγκεκριμένο δεν θέλουμε να βάλουμε άλλα λεωφορεία, απλά θέλουμε να στήσουμε κάτι πιο μεγάλο μετά, με το οποίο να μπορεί να έχει παιχνίδια, να μπορούν να εξυπηρετούνται τα παιδιά, δηλαδή να πιάσει όλη την γκάμα οικογενειακή. Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Πολυχρονόπουλε. Να πάμε λίγο να μιλήσουμε για την βιώσιμη γαστρονομία.